αγώνα της χρονιάς. Όλοι θα πρέπει να φτάσουν γρήγορα στην πρώτη κατασκευή. Φεύγουν γρήγορα για το επόμενο εμπόδιο. Τους έριξαν από το ελικόπτερο ναι. στη θάλασσα. Αυτό είναι που λέμε, ναι. ρίξαμε στα βαθιά. Είναι το πρώτο σοκ. Αυτό αν είναι που λέμε, σκάσε και κολύμπα βασικά. Αυτό είναι ακριβώς. Ή είναι κάτι που celebrity. Είναι μίξη. Γιατί συνήθως, βέβαια έχουμε δει πάλι να, έτσι, να βουτάνε για να φτάσουν στην παραλία, αλλά έτσι είναι η πρώτη φορά που το έχουμε δει. Είναι και πολύ βαρύ. Δεν είναι το ίδιο να πέφτει από μια εξέδρα για να πέφτει από ένα ελικόπτερο. Είναι πολύ δύσκολο. Αν θυμάμαι καλά, στον πρώτο ή στο δεύτερο κύκλο, είχαν πάλι κολυμπήσει όλοι μαζί και έπρεπε ως ομάδα ή μπλε ή κόκκινη να τερματίσουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν κάτι. Νομίζω ότι το 21 έχει γίνει αυτό, στο τέταρτο. Στο τέταρτο. Ναι, αλλά τώρα το ελικόπτερο είναι τέλειο. Βαρύ. Δεν θα μπορούσε να γίνει σε εμάς αυτό πέρσι. Α, θα ήθελες. Ναι, εγώ θα ήθελα κάτι. Θα το προτιμούσες από τα drinks και τα cocktail. Μα εμείς λέγαμε, ας πούμε, μας έχετε εδώ με τα φορέματα. Ωραία, βάλτε μας να πηδήξουμε από τη βάρκα, να κολυμπήσουμε, να κάνουμε κάτι. Όχι τώρα να προπατάμε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο και στο πρώτο τρέιλερ, από το πρώτο τρέιλερ που είδαμε, το παιχνίδι αλλάζει. Δηλαδή πάει, τι μας λένε, ότι πάει τελείως αγωνιστικά. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν φρουφρού, δεν υπάρχουν αρώματα. Από το ελικόπτερο τους αφήνουμε, πρέπει να φτάσετε στις βάσεις, ξεκινάει το αγώνισμα, είναι ομαδικό. Και αυτό, χωρίς να ξέρεις τους συμπαίκτες σου, έχει τη σημασία για τη συνένταση πάνω στο παιχνίδι. Πρέπει όλοι να και επειδή είναι και πολύ σκληρό, συνένταση. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, θα δούμε παίκτες να βοηθούν, γιατί εγώ ξέρω τουλάχιστον δύο από τους 20, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το νερό, έχουν θέμα με το νερό. Είτε αυτό λέγεται βουτιά, είτε αυτό λέγεται κολύμπι. Του δυσκολεύει πάρα πολύ. Κάτσε, τι εννοείς τώρα. Ένα δεν μεγάλο είναι, ποσοστό όμως των αγωνισμάτων στο Survivor έχει νερό. Ναι. Όχι, δεν είπα δεν ξέρουν να κολυμπούν, αλλά αν έχεις φόβο με το νερό. Ναι, αλλά δεν έχεις δει νερό να πρέπει να είσαι κάτω από το νερό πολλή ώρα. Είναι απλώς το υδάτινο. Υπάρχει σε όλα τα αγωνίσματα μέχρι στιγμής. Δεν είναι μεγάλο το. Υπάρχει το υδάτινο στοιχείο. Έχει βουτιές, έχει βουτιές. Αλλά δεν είναι ότι τους ρίχνουν μέσα και τους λένε πρέπει να βρεις το πλημμένο θησαυρό. Δεν κάνουν και την εβδομάδα τον Νόη. Όταν όμως έχεις φοβία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψοφοβία, που σημαίνει ότι ακόμα και από τα 5-6 μέτρα είναι υψοφοβία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κλείσουν κλείνουν τη μύτη τους με το χέρι κάτω από το νερό. Το έχουμε δει στο Survivor. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει κάποια παιδιά, γιατί τους κόβει ταχύτητα το να πρέπει να βουτήξεις και να κλείσεις τη μύτη. Ναι, αλλά θέλω να πω, το ξέρεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι από το ελικόπτερο θα έπεφτες. Η σταυρούλα θα έπεφτε. Εγώ θα έπεφτα και το κεφάλι. Έχεις υψοφοβία. Έχεις γρήγορο κολύμπι. Πρέπει να είσαι ομαδικός παίκτης. Δύναμη στα χέρια. Εμπόδια. Ναι. Δύναμη στα χέρια, εμπόδια. Παιδιά. Έχει σκαρφάλωμα. Ναι, το πρώτο νομίζω εμπόδιο ήταν. Εμπόδιο ήταν. Για σκαρφάλωμα. Ναι, και στόχο. Βέβαια. Δηλαδή τα έχεις όλα από το καλημέρα σας. Ναι. Βέβαια, το μόνο καλό που έχει αυτό το πρώτο αγώνισμα το απαιτητικό είναι ότι το παίζουν φαγωμένοι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και έχουν όλοι και την όρεξη και το πάθος να τα δώσουν όλα. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Να δούμε στο τέλος της εβδομάδας πώς θα είναι η παρέα. Να δούμε και αυτό που είπε ο Νίκος, το σημαντικό, το δεύτερο αγώνισμα, γιατί αυτό είναι σε μία μέρα μέσα, έτσι. Ακριβώς. Στην πρεμιέρα, λοιπόν, θα δούμε εκτός από τον υδάτινο στίβο, θα δούμε και ακόμη έναν στίβο. Με το καλησπέρα. Με το καλησπέρα, βεβαίως. Δεν θα σας πω το τι θα συμβεί σε εκείνο το στίβο. Όμως θα καθορίσει από την Κυριακή το βράδυ το ποιες τις συμμαχίες, ποιες κλίκες, ποιες παρεούλες θα κάνουν, βεβαίως, γιατί θα κληθούν να αποφασίσουν κάτι πολύ σημαντικό για την διαβίωσή τους. Την Τετάρτη θα έχουμε και την αποχώρηση, την πρώτη αποχώρηση. Έτσι, θα έχουμε την πρώτη αποχώρηση. Ναι, νομίζω θα φεύγει, ναι, πρώτος Τετάρτη. Φεύγει, ναι. Όχι, γεια σας. Αυτά που δεν είναι πολύ περίεργο να πηγαίνεις. Δεν έχει γυριστεί ακόμα. Πέντε μέρες δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Ο σχεδιασμός. Την Τετάρτη θα γίνει. Τετάρτη θα το δούμε. Όχι, την Τετάρτη θα γίνει. Όχι, γυρίζουμε πιο πριν. Με μπερδέψατε. Νίκο. Ο Νίκος να μας πει πότε θα παίξει. Φέτος, λοιπόν, να ξέρεις, πες τα. Φέτος αλλάζουν τα πάντα. Θα γυρίζετε σχεδόν real time. Θα γυρίζετε και θα παίξει στην Ελλάδα κατευθείαν. Okay. Δηλαδή θα έχουμε ένα άγχος. Για να αποφευθούν και spoilers και τέτοια, φαντάζομαι, ναι, έτσι, για να μην μαθαίνουμε πράγματα. Αν υπήρχε το χρονικό περιθώριο, κάτι γινότανε μία μέρα πριν, ας πούμε, ή λίγο παραπάνω, παρόλο και κάτι μπορούσε να διαρρεύσει. Συγγνώμη, κοιτάξτε. Τώρα όταν γίνεται σχεδόν real time. Αυτά θα τα έχουμε, αλλά το real time. Στο real time δεν μπορείς να έχεις. Μειώνεις τις πιθανότητες και τα πολύ. Real time δεν μπορεί να γίνει. Real time ακριβώς δεν θα είναι. Δεν μπορεί να γίνει, γιατί το επεισόδιο μπορεί να το έχεις και μία ώρα πριν. Δηλαδή αυτό που βλέπω, αυτό εμείς θα το δούμε την Κυριακή. Αυτό λοιπόν που θα δούμε την Κυριακή. Οι άνθρωποι έχουν κολυμπήσει την Τετάρτη ή την Πέμπτη.
Οπότε θα είναι κοντά, αυτό που λέει ο Νίκος έχει δίκιο, θα είναι όσο πιο κοντά γίνεται, αλλά θα έχει υπάρξει ένα 24ωρο ολόκληρο. Άκου τώρα, θεωρώ, γιατί τα πισίδια Νίκο... μέσα έχουν συμβούλιο, παιχνίδι, reality, οπότε δεν μπορεί να γίνει και υπάρχει αυτό, είναι διαφορά ώρας. Να σε βοηθήσω σε αυτό. Δεν έχεις κάτι πολύ σημαντικό, δεν έχεις την ψηφοφορία του κόσμου. Αυτό ήθελα να πω. Το αγώνισμα για το ποιος θα φύγει όμως... Καταλαβες, για την αποχώρηση. Νίκο, βοήθησε με αν κάνω λάθος. Στην αρχή δεν το οι δύο που είναι να αποχωρήσουν, την Τετάρτη θα αγωνιστούν για να αποφασιστεί ποιος θα φύγει. Για να φτάσουμε στους δύο όμως, γι' αυτό σας λέω, από το πρώτο επεισόδιο προς το τέλος του, θα καταλάβουμε ποιοι είναι παρέα με ποιον, για ποιο λόγο είναι παρέες. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πρώτο επεισόδιο, από το πρώτο του δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο, λίγο πριν πέσει το σήμα. Και πρέπει να το παρακολουθήσει ο κόσμος, γιατί όντως ο Γιώργος θα εξηγήσει τους κανόνες που φέτος είναι λίγο σύνθετοι. Αλλά πρέπει το πρώτο επεισόδιο. Αλλάζει. Ναι. 9 η ώρα λοιπόν την Κυριακή. Ξέχασα να σου πω, Νίκο μου, θα κάνω ένα κάλεσμα στο σπίτι 9 η ώρα. Θέλεις να έρθεις την Κυριακή? Ούτε κατά διάνοια, παιδί μου. Δηλαδή, για κανέναν λόγο δεν το χάνεις, ε. Όχι, όχι. Βάλτε άλλη μία, παιδί, να το δούμε, γιατί εγώ θέλω να παρατηρήσω... Δηλαδή, γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου και σου πει να βγει την Κυριακή βράδυ. Έχει πρεμιέρα το... Θα πρέπει να ξέρει ο έρωτας ζωής σου ότι ο Νίκος θα βλέπει Survivor εκείνη τη μέρα. Να το δούνε μαζί. Να το δούνε μαζί. Από πέμπτες οι έρωτες. Σε ευχαριστούμε. Ποιος είναι αυτός? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως θα το ξαναδούμε λίγο ακόμα μια φορά, βρε παιδιά, να το φέρουμε. Ναι. Ακόμα μια γίνεται αγγελική μου. Full screen βάλτο να βλέπω, τις μούρες θέλω. Όχι, θα μας το κλέψουν. Τις μούρες. Ήρθε η ώρα για να ξεκινήσει το Survivor 2024. Έτοιμοι! Ήρθε η ώρα για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Όλοι θα πρέπει να φτάσουν γρήγορα στην πρώτη κατασκευή. Φεύγουν γρήγορα για το επόμενο εμπόδιο. Πολύ δυνατή για την Πιλιάκη. Έντονη παρουσία. Μα γιατί είναι... επειδή φορούσε και το λευκό, το και λευκό της. Φαίνεται με το λευκό, ναι βέβαια. Η Όλγα είναι γυμνασμένη πολύ, κατηγορία φτερού. Σίγουρα θα έχει εξοικείωση σε όλα. Εγώ είδα και τον Γκάνο που είναι. Θα είναι πάρα πολύ καλή η Όλγα. Θα είναι πολύ καλή, λες. Ναι. Γιατί και ο Γκάνος που τράβαγε. Σοκ, που λέει και μια φίλη μου. Ναι, γιατί νομίζω ο Νίκος Γκάνος ανέβηκε ο πρώτος και τράβηξε. Και βοηθούσε να ανέβει και ο επόμενος. Ναι, παιδιά, ο Νίκος επειδή ασχολείται και με καλλιστενική και τα λοιπά, είναι πολύ δυνατά χέρια, κορμό. Νομίζω ότι στο πρώτο αγώνισμα θα δούμε και λίγο ποιοι χαρακτήρες έχουν πιο αρχηγικές τάσεις. Έτσι. Και θέλουν να βγουν μπροστά. Ναι, και θέλουν να βγουν μπροστά. Ποιος θα βοηθήσει λίγο παραπάνω, ποιος θα δώσει βοήθεια, ποιος θα δώσει οδηγίες. Δεν είχα να κρυφτεί. Θα πάει λίγο.